πέντε ταινίες που πρέπει να δεις, γιατί αν δεν τις έχεις δει είσαι λίγο μικρός, θα έλεγα και δεν είναι κάτι κακό. Απλά πρέπει να τις δεις. Πλέπει, πλέπει. Νούμερο 1. Άρχοντας των δαχτυλιδιών και τις τρεις. Είναι σαν μία ταινία. Είναι κινηματογραφική μαγεία. Ξωτικά, ορκ, μάγοι, ελφ, τα πάντα σε πανέμορφα γυρισμένα τοπία. Το 2000 είναι η ταινία η πρώτη νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος, τη είδα κινηματογράφω, απίστευτε. Νούμερο 2. Ταινία νούμερο 2 που πρέπει να δει οπωσδήποτε. The Matrix. Το Matrix. Και αν το πρώτο. Άντε και το δεύτερο. Όταν βγήκε ήταν. Ήταν mind blowing αυτό το πράγμα. Ο Κιάνου Ρίβ τα καλύτερά του μαζί με τον antivirus, ο οποίο από εκείνη την ημέρα και μετά ήταν απλά ο antivirus και δεν υπήρξε κανένα άλλο ρόλο για να κάνει κάτι διαφορετικό στο ρόλο του. Και φυσικά από τι καλύτερε σκηνέ μάχη και έχει το καλύτερο soundtrack ever. Και αυτό βγήκε γύρω στο 2000. Οπότε φιλαράκι, ταινιάρε σου λέω. Ταινία νούμερο 3. Τρε. Three. Σαν. Ταινία νούμερο 3 που πρέπει να δει. Blade. Κάνε απλά μία αναζήτηση τη λέξη Bloodbath. Blade. Και θα δει την καλύτερη σκηνή που έχει γυριστεί ποτέ σε κλαμπ. Με μουσικάρα και τον Wesley Snipes στα καλύτερά του να κάνει το Blade. Και μην ξεχνάς έρχεται και, και, παιχνίδι Blade, οπότε είναι καλό να μπει λίγο στο τρυπάκι να δεις ποιο είναι ο Blade. Είναι κόμικ χαρακτήρας, είναι βάμπυρος ο οποίος μπορεί και κινείται και τη μέρα και είναι φανταστικός. Όπως βλέπεις είναι οι ταινίε λίγο φαντασίας, λίγο περιπέτεια. ας παίξουμε σε αυτό μπαλίτσα, ναι. Ταινία νούμερο 4, κληρόφιλοι για καληνύχτα. Τι είναι αυτό θα μου πεις εσύ. A long kiss good night. Αλλά στα ελληνικά ήταν σκληρό το φίλι για καλή νύχτα. Η πιο μπάντα γυναίκα πριν βγούνε καινούριε ταινίε, όταν ακόμα ήταν πολύ, ξέρει να παίξει γυναίκα σε ρόλο πολύ με ξύλο και με τέτοια. Παίζουνε Samuel Τζάξον. Ο τύπο είναι φανταστικό και είναι ο δεύτερο. Δεν είναι βασικό χαρακτήρα, είναι ο δεύτερο του είστε χαρακτήρα. Και μια δασκάλα ξαφνικά καταλαβαίνει ότι μπορεί να κόψει κολούς εκτό από ντομάτε και αγκουράκια στην κουζίνα. Πρέπει να το δει. Και last but not least, ταινία νούμερο 5. Εδώ θα σου προκαλέσω να πα λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω και να δει μια ταινία η οποία στιγμάτισε την παιδική μου ηλικία. Να δει την ταινία ο Λαβύρινθος. Όχι του Πάνα, μία ταινία η οποία έχει David Bowie μέσα, σαν τον κακό το μάγο. Μία ταινία που προκάλεσε εφιάλτες, ενώ ήταν παιδική ταινία. Όταν οι ταινίε παιδικέ προκαλούσαν εφιάλτες τα παιδιά. Και όχι όπως τώρα που είναι όλα αγάπη και inclusivity και τέτοια πράγματα. Όταν οι ταινίε προκαλούσαν τρόμο. Οι παιδικέ ταινίε προκαλούσαν τρόμο. Λαβύρινθος. Είμαι ο Άλεξ, κάνε ένα follow και έλα και στο YouTube και έλα και στο TikTok και έλα και στο instagram, έλα παντού. 5 ταινίε που πρέπει να δει, αν δεν τη έχει δει ήδη. Τα λέμε!